Ήρθατε. Και σκεφτόμαστε με τι να ξεκινήσουμε. Με την οικονομία θα ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτή είναι η πρώτη είδηση. Είναι στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην απόδοση των φόρων, σκεφτόμαστε και αναρωτιόμαστε αν αυτό το έλλειμμα, αυτές οι οφειλές, σας οδηγήσουν να φέρετε την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης νωρίτερα, τον Οκτώβριο για παράδειγμα, για να καλύψετε τρύπα στα έσοδα. Προσέξτε να δείτε. Τα στοιχεία που παίρνουμε κάθε μήνα δεν μας δείχνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχουν μήνες που έχουμε περάσει το στόχο, τον προβλεπόμενο, και υπάρχουν μήνες που υπάρχει μια απόκληση. Άρα προς το τέλος του χρόνου θα μπορούμε να κάνουμε ασφαλώς τον λογαριασμό. Αλλά η συνολική εικόνα είναι ότι έχουμε μια καταπονημένη οικονομία και προφανώς οι αντοχές και η φοροδοτική ικανότητα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας έχει φτάσει στα όρια της, αν σε κάποιες περιπτώσεις τα έχει ξεπεράσει. Άρα το γεγονός ότι ανεβαίνουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το δημόσιο είναι το αποτύπωμα μιας κατάστασης που ζει η χώρα από το 2010. Αυτό δεν είναι καινούριο. Δεν το ανακαλείτε ούτε εσείς ούτε εγώ που το Άρα λέω. Δώστε μας την είδηση. Οπότε δεν κουβεντιάζεται τον Οκτώβριο να έχουμε Καταρχήν αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή, αλλά δεν είναι πάνω στο τραπέζι τώρα που μιλάμε. Είμαστε εντός των στόχων, γιατί φοβόμαστε, και αυτό λέγαμε το πρωί, μην ενεργοποιηθεί ο κόφτης από τη στιγμή που δεν έχει ο κόσμος να δώσει. Οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι κινούμαστε μέσα στους στόχους. Και επαναλαμβάνω, μην το βλέπετε αυτό από μήνα σε μήνα. Θα δούμε και τι επιπτώσεις έχει ο Αύγουστος με τις εισπράξεις ανάλογες του ΦΠΑ λόγω της αύξησης του τουριστικού κύματος. Είναι πάρα πολλές πλευρές. Θα δούμε τώρα με τις καταθέσεις την πρώτη δόση του έμφυα στο τέλος του μηνός, τη δεύτερη του φορού εισοδήματος. Άρα είναι πολλά μπροστά μας και είναι βιαστικό να βγάζουμε συμπεράσματα της μία ή της άλλης. Ωραία. Άρα κλείσαμε το θέμα του Οκτωβρίου όσον αφορά τα καύσιμα. Να δούμε, μια που είμαστε στην οικονομία και στους λογαριασμούς, με τη ΔΕΗ έχετε προτείνει να εκδίδονται μηνιαίοι λογαριασμοί. Αυτό σε τι θα βοηθήσει, κύριε Υπουργέ, από τη στιγμή που οι μηνιαίοι ούτως ή άλλως από περισσότερους δεν τηρούνται? Καταρχήν δεν είναι σωστό ότι δεν τηρούνται, και ευτυχώς δεν συμβαίνει αυτό που λέτε. Όχι, έχουν ρυθμίσει αρκετοί, αυτό έχουν κάνει. Λέω ευτυχώς που ο περισσότερος κόσμος πληρώνει. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος συμπολιτών μας το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και υπάρχει και μια μικρή κατηγορία που συστηματικά δεν θέλει να πληρώνει. Αλλά αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένες, κυρίως επαγγελματικές κατηγορίες. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα ποσό πάνω του 1 δισεκατομμυρίου έχει ενταχθεί στην τελευταία ρύθμιση, από το οποίο το 90% αυτού του ποσού εξυπηρετείται. Δεν είναι δηλαδή μπήκανε στη ρύθμιση και την αφήσανε. Το 90% πληρώνει καλά τις δόσεις. Είναι αυτή η ρύθμιση που είναι χωρίς προκαταβολή για 36 μηνιαίες δόσεις. Ακριβώς. Και δείχνουν τα στοιχεία, αυτό θα το ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες, ότι ίσως για πρώτη φορά εδώ και 1,5-2 χρόνια θα έχουμε μια απόλυτη μείωση του ύψους των ληξιπρόθεσμων προς τη ΔΕΗ. Πόσα είναι, για να θυμηθούμε? Το ποσό αυτό είναι γνωστό. Είναι γύρω στα 2,7 χωρίς τα ρυθμισμένα. Χωρίς τα δισεκατομμύρια, ναι. Χωρίς τα ρυθμισμένα. Αν από αυτά αφαιρέσουμε το ποσό που είναι στη ρύθμιση, καταλαβαίνετε, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να το αθροίζουμε. Ναι. Καλά, κύριε Υπουργέ, τελειώνει η ρύθμιση τέλος του μήνα. Μετά τι μελιγενέστε? Θα το δούμε. Δηλαδή? Θα το δούμε ανάλογα με την ανταπόκριση που θα έχει, ανάλογα με το ποιοι δεν έχουν ενταχθεί, ναι. Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν ενταχθεί. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και μια κατηγορία καταναλωτών, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά, δεν υφίστανται. Σπίτια κλειστά εδώ και χρόνια, επιχειρήσεις που έχουν κλείσει πριν από 4-5 χρόνια, 10 χρόνια. Αυτούς προφανώς δεν πρέπει να τους αθροίζουμε στους ενεργούς πελάτες. Άρα θα προχωρήσετε σε μια ακτινογραφία πλέον των οφειλετών. Ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν τα τιμολόγια? Συγγνώμη, πριν από λίγο καιρό για πρώτη φορά είχαμε μια μείωση της τάξης του 15% σε όσους πληρώνουν στην ώρα τους, συνεπείς πελάτες. Η τάση συνολικά είναι για αποκλιμάκωση των τιμών. Και εσείς μιλάτε για αύξηση? Δεν προκύπτει. Θα έλεγα ότι είναι από τα λίγα πράγματα το ρεύμα που βλέπουμε ότι μειώνεται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ας το κρατήσουμε και ας το χαρούμε. Το 17% για να κλείσουμε το θέμα της ΔΕΗ, εκτός αν έχεις Μαρίνα κάτι άλλο, είναι η απόφασή σας να μην οδηγηθεί προς πώληση? Πρώτα απ' όλα να πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι στη συζήτηση που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα για τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της δόσης δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό το θέμα. Αυτό για να μην γίνεται κάποια σύγχυση θελημένα ή αθέλητα.
Τώρα, το θέμα του 17% εντάσσεται σε ένα παλιό σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο κληρονομήσαμε τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Από αυτό το σχέδιο εμείς στις τελευταίες εκλογές... Είναι στο ταϊπέδ για να καταλάβει ναι, και ο κόσμος. Είναι περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου που είχαν περάσει από τις κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου στο ταϊπέδ και ήταν για ιδιωτικοποίηση. Έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά. Το κυριότερο είναι ότι βαδίζουμε στην συγκρότηση ενός νέου ταμείου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, το οποίο δεν πρόκειται, δεν έχει σαν σκοπό του την εκποίηση, την ιδιωτικοποίηση. Το 17% θα μπει στο υπερταμείο. Εμένα η πρότασή μου είναι αυτή. Ότι αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε με τους δανειστές είναι να το πάρουμε από το ΤΑΙΠΕΔ, να το βάλουμε στο Ταμείο Αξιοποίησης και εκεί πέρα μαζί με την υπόλοιπη ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στη ΔΕΗ να μπορέσουμε πώς θα το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ποια πρόταση έχετε εσείς, δηλαδή, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί. Υπάρχει ένα σύνολο ενεργειακών επιχειρήσεων. Αλλά ιδιαίτερα θα σας έλεγα για την ΔΕΗ, από τη στιγμή που το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλές και σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση αυτό που ονομάζουμε άνοιγμα της αγοράς, δεν έχει καμία έννοια το να εμένουμε στο να πουληθεί το 17%. Ναι. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, μια νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία και ακαμψία. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες, οποίες οι δανειστές επιμένουν. Το θέμα είναι ότι. Και υπάρχουν και σε κάποια πράγματα τα οποία οι δανειστές πιστήκαν από τα επιχειρήματά μας. Και αναφέρομαι στο πετυχημένο πια, στην πετυχημένη επιλογή που υλοποιείται, της μη ιδιωτικοποίησης κατά πάνω από 50% του ΑΔΜΙΕ. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε ένα νέο σχέδιο για το νέο ΑΔΜΕ. Αυτός παραμένει κατά 51% στο ελληνικό δημόσιο. Προβλέπουμε την εισαγωγή ενός μέρους μελλοντικά στο χρηματιστήριο. Προβλέπουμε τη σύμπραξη με άλλον Ευρωπαίο αντίστοιχο διαχειριστή δικτύων υψηλής τάσης. Αυτά όλα είναι βήματα τα οποία ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική του ΑΔΜΕ. Δεν είναι όμως το παλιό σχέδιο της ιδιωτικοποίησης κατά 66% που είναι ήθελε η Δημοκρατία και το Πασόκ. Είναι ενήμερος ο κύριος Στέριος Πιρτσιόρολας στο ΤΑΙΠΕΔ ότι αυτό το 17% δεν πρόκειται να το αγγίξει. Τώρα η ερώτηση αυτή. Είμαστε χαριτωμένοι την ακούω. Χαριτωμένα λοιπόν, σα το θέτω και εγώ. Γιατί είναι διάφορα και ένα κεφάλαιο του ΤΑΙΠΕΔ. Και τι σχέσει ΤΑΙΠΕΔ με το Υπουργείο σα, την κυβέρνηση και τα. Γιατί σα έκανα αυτό το σχόλιο για την ερώτηση. Διότι το ΤΑΙΠΕΔ και ο εκάστοτε επικεφαλής δεν χαράσουν πολιτική. Υλοποιούν τις εντολές της κυβέρνησης. Άρα αυτή η ερώτηση. Άρα έχει λάβει το μήνυμα ο κ. Πιτσιόρλας για το 17%. Δηλαδή. Οποιοδήποτε είναι στη θέση του, οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Και μια που είμαστε στην ενέργεια, να ρωτήσουμε για τον ΔΕΣΠΑ, τι θα γίνει τελικά με την αποκρατικοποίηση, με την εταιρεία τη ΣΟΚΑ. Εδώ πέρα είναι μια ιστορία η οποία κρατάει από το 2013. Το 2013 έληξε αυτός ο διαγωνισμός και βρεθήκαν οι Αζέροι να έχουν δώσει το μεγαλύτερο τότε τίμημα, 400 εκατομμύρια, για να πάρουν το 66%. Για να πάρουν το 66% με 400 εκατομμύρια μιας εταιρείας που η αποτίμησή της είναι σχεδόν στα 2 δισεκατομμύρια. Το λέω αυτό για να ξέρουμε όλη την εικόνα και να αξιολογήσουμε το τίμημα εκείνο. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε και είπε το εξής. Δεν μπορεί η ΣΟΚΑΡ, η αζέρικη εταιρεία, να κατέχει το 66% διότι παράγει φυσικό αέριο και άρα δεν μπορεί ο παραγωγός φυσικού αερίου να κατέχει και δίκτυα. Και είπε ότι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει είναι τουλάχιστον το 49%. Όλο αυτό το διάστημα γίνονται συζητήσεις με υποψήφιους άλλους αγοραστές που θα αγοράσουν το ποσοστό μεταξύ 66 και 49. Δεν έχει βρεθεί κάποιος. Τελευταία υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον από την ιταλική εταιρεία SNAM. Παράλληλα, το δικό μας πλαίσιο, το νομοθετικό, με ευθύνη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, έχει το δικαίωμα να επανεξετάζει κατά τακτά διαστήματα τον τιμοκατάλογο των χρεώσεων του δικτύου υψηλής τάσης φυσικού αερίου. Αλλά τώρα οι Αζέροι τι κάνουν. Φτάσαμε στο κρισιμότερο σημείο. Με βάση λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, η ΡΑΕ προέτρεψε την κυβέρνηση να πάμε σε μια αλλαγή αυτού του κανονισμού τιμολόγησης. Εάν εφαρμόζαμε αυτόν τον κανονισμό τιμολόγησης, θα πηγαίναμε σε αυξήσεις τάξης του 68%. Να το επαναλάβω. 68% της ατέλειας χρήσης του δικτύου. Ασύμφορο. Πράγμα που θα έχει μια επίπτωση στον τελικό καταναλωτή και ιδιαίτερα στις βιομηχανίες της τάξης του 7%. Δηλαδή θα είχαμε μια αύξηση 7% στο ενεργειακό κόστος της ελληνικής παραγωγής στην Ελλάδα.
προφανώς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που σας αναφέρω μέσα δεν περιλαμβάνεται στους όρους του διαγωνισμού. Άρα είναι απολύτως ψευδές αυτό που ακούστηκε και την Κυριακή σε μια συνέντευξη του Αζέρου Πρέσβη εδώ πέρα, ότι εμείς παρεμβαίνουμε και αλλάζουμε τους όρους του διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση. Απλώς με βάση την κείμενη νομοθεσία και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστατεύουμε τους καταναλωτές, είτε επιχειρηματίες είναι αυτοί, είτε οικιακοί. Το θέμα είναι, θα συνεχίζουν να ενδιαφέρονται οι Σοκάρ, οι Αζέροι? Από ό,τι άκουσα σε κάποιες ειδήσεις που γράφονται και σήμερα σε εφημερίδες, λένε ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Εμείς τους θέλουμε, αλλά τους θέλουμε από τη στιγμή που σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία και από τη στιγμή που εμφανίζονται ως επενδυτές αξιόπιστοι. Ωραία, κύριε Υπουργέ, μια που αναφερόμαστε στο φυσικό αέριο, θα έχουμε αλλαγή τιμολόγησης και μετά από αυτή την πρόταση που έχετε εσείς που βλέπετε για να μην αυξηθεί το φυσικό αέριο? Θα έχουμε κάποια αλλαγή τιμολόγησης στο φυσικό αέριο στην χώρα μας το επόμενο διάστημα? Υπάρχει κάτι το οποίο έχει βγει ως είδηση? Αυτή τη στιγμή οι τιμές που πάνε να διαμορφωθούν για όλα τα επίπεδα της κατανάλωσης θα είναι μικρότερες και από πέρσι, που ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ήδη έχουμε μετά από χρόνια μια επέκταση του δικτύου σε σχέση με την οικιακή κατανάλωση. Εγώ το Σάββατο το πρωί θα βρεθώ μάλιστα και στη Θεσσαλονίκη στο Δήμο Θερμαϊκού για να εγκαινιάσουμε μια νέα επέκταση του τμήματος εκεί του φυσικού αερίου του δικτύου. Μιλάμε πλέον ότι το φυσικό αέριο και η χρήση του παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες, έτσι, για χρήση και για τους οικιακούς καταναλωτές και για τη βιομηχανία. Ωραία, και πριν πάμε, μία ερώτηση φαίνεται την άλλη. Λίγο για τον αγωγό, τον ΤΑΠ. Πού βρισκόμαστε από τη στιγμή? Ο αγωγός ήδη έχει ξεκινήσει. Η κατασκευή του αγωγού. Ναι. Έχει ξεκινήσει. Ναι. Φαίνεται ότι το ελληνικό τμήμα του αγωγού θα είναι το πρώτο το οποίο θα παραδοθεί στο σύνολο του αγωγού, ο οποίος ξεκινάει έτσι από το Αζερβαϊτζάν και θα φτάνει μέχρι την Ιταλία. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που δείχνει ότι την καλή συνεργασία του κονσόρτσιουμ των εταιριών που το έχουν αναλάβει με την ελληνική κυβέρνηση. Ωραία. Λέω, να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε στο δελτίο. Το σύντομο δελτίο, βέβαια, με τη φάση ηλική. Και αμέσως μετά εδώ, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για τα αυθαίρετα που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Καλά, τι έχει γίνει πάλι με τα αυθαίρετα? Πρέπει να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα χαράξετε το όνομά σας σε έναν ακόμη νόμο για τα αυθαίρετα? Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Ωραία, θα μας τα πείτε αμέσως μετά. Πάμε και για τις τηλεοπτικές άδειες. Μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Χαϊνά.